ότι είχες και τις ανάλογες επιτυχίες στους αγώνες τάβλη που γινόντουσαν στο ξενοδοχείο της ομάδας. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στο τάβλη είμαι Grandmaster. Θα μας πάρουν τη δουλειά αυτή. Ο Άγγελος Βλαχόπουλος και ο Παναγιώτης Τουρτζάτος στο Open Sport. Μέχρι το τέλος του κόσμου, μέχρι να χάσω το φως μου. Επιστρέψατε από τη Βουδαπέστη με το τρίτο χάλκινο παγκόσμιο μετάλλιο στην ιστορία του ελληνικού πόλο ανδρών. Ακούς συναισθήματα. Νομίζω είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Μεγάλη χαρά γιατί καταφέραμε και πετύχαμε το στόχο μας, ένα μετάλλιο. Αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι και διαφορετικού χρώματος. Η ομάδα έπαιξε πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε φύγει από τη Βουδαπέστη ακόμη και με το χρυσό. Η ομάδα έπαιξε πολύ καλό πόλο και κρίθηκε στις λεπτομέρειες ότι δεν βρεθήκαμε στο τελικό και θεωρώ ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα στις επόμενες διοργανώσεις. Νομίζω ότι πραγματικά ότι δικαιούμαστε σαν ομάδα να βρισκόμαστε στην ελίτ, στα μετάλλια. Είμαστε εκεί και πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε εκεί. Αυτό που είπε και ο προπονητής ο Θοδωρής Βλάχος, αν ξαναπαίζετε τον ημιτελικό με την Ιταλία, το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό, πιστεύετε? Εγώ πιστεύω πως ναι. Ήμασταν λίγο άτυχοι σε κάποια σημεία. Κάναμε αρκετά λάθη για μας. Αλλά εντάξει, ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω. Κοιτάμε τον μπροστά. Θεωρώ ότι όταν τους ξανασυναντήσουμε θα δείξουμε ποιος είναι ο καλύτερος. Παναγιώτη, κλήθηκες να κάτσεις κάτω από τον κολπό σε κομβικά μάτς. Στον μικρό τελικό ήσουν και πρωταγωνιστής. Πώς το έζησες αυτό? Ήταν μοναδική εμπειρία. Δεν είχα ξαναγωνιστεί ούτε στα ηλικιακά, ούτε ποτέ σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο. Μου δόθηκε ευκαιρία δυστυχώς με ένα τέτοιο τρόπο. Με τον Μάνο από την αρχή είχαμε πει αλληλοστηριζόμαστε και μου είπε να το απολαύσω. Ακριβώς αυτό έκανα δηλαδή. Μου είπε να μην έχω άγχος και να πιστέψω σε μένα. Και αυτό έκανα. Δεν έχω όρια για ουρανό. Άγγελε, πρώτο σκόρερ της Εθνικής στο Παγκόσμιο. Ποιο γκολ ξεχωρίζεις? Πρέπει να τα θυμηθώ τώρα. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας της ομάδας? Δουλειά, υπομονή. Ταπεινότητα. Όλα τα παιδιά έχουν εξαιρετικό χαρακτήρα, γι' αυτό έχουμε δέσει και πολύ μεταξύ μας. Είμαστε σαν οικογένεια και αυτό μας κάνει πιο δυνατούς. Παλεύουμε ένας για τον άλλον, αλληλοκαλυβόμαστε και, και βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Σας στεναχωρεί που το άθλημα, ενώ είναι μακράν το πιο επιτυχημένο, δεν προβάλλεται τόσο όσο το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, ή το έχετε συνηθίσει? Εντάξει, το έχουμε συνηθίσει νομίζω. Ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει τόσο εύκολα, ότι δεν προβάλλεται ότι θα δει ίσως μόνο το καλοκαίρι και άλλα πέντε παιχνίδια μέσα στη σεζόν στην κρατική τηλεόραση. Νομίζω ότι είναι πολύ βασικό. Δεν το έχει συνηθίσει το μάτι του κόσμου. Από εκεί και πέρα, okay. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Ξέρουμε ότι δεν θα γίνουμε ποτέ ούτε μπάσκετ το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά από εκεί και πέρα, όσο ανεβαίνει και όσο περισσότερα παιδιά έρχονται στην πισίνα, τόσο πιο χαρούμενοι είμαστε κι εμείς. Το βασικότερο είναι να έχουμε σαν εθνική ομάδα τη δικιά μας πισίνα, το δικό μας γυμναστήριο, να είμαστε εκεί και να μην υπάρχει κάποιος άλλος. Να είμαστε εκεί συγκεντρωμένοι, να μην μας ενοχλεί κανένας. Εντάξει, εγώ ερχόμενος και από το εξωτερικό πολλά χρόνια σε διάφορες χώρες, έχω δει πώς δουλεύουν οι υπόλοιπες ομάδες. Το πιο απλό πράγμα είναι ότι εμείς αρχικά κάνουμε αλλού γυμναστήριο, μας φιλοξενούν σε ένα γυμναστήριο στον Πειραιά και μετά πρέπει να πηγαίνουμε στο Παπαστράτιο, να ψάχνουμε πάρκινγκ που γίνεται χαμός, να κάνεις κύκλους γύρω από το κολυμβητήριο 20 λεπτά, αλλού φυσικοθεραπευτήριο. Γενικά είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο. Το να μπορούμε να πηγαίνουμε κάπου και να δουλεύουμε, να είμαστε αφοσιωμένοι και να μην μας απασχολεί τίποτα άλλο εκτός των προπονήσεων και της αθλητικής μας επίδοσης. Είπα στη λογική, ζήτω η ψυχή και πέσα πάνω. Πολύ στάση.
παγκόσμιος πρωταθλητής. Να έρθουν περισσότερα παιδιά στην πισίνα. Χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες να κατακτήσω. Ότι νευριάζω εύκολα. Είμαι πεισματάρης πολύ. Εδώ το κινητό μου, να κλείσω το ξυπνητήρι. Βασικά γιατί δεν μπορώ να ξυπνήσω αλλιώς, οπότε... Πλύνω τα δόντια μου. Δεν ξέρω, η ανοργανωσιά. Την γκρίνια. Εσύ πώς είσαι εκεί με την καρέκλα, Άντα. Πάλι ο Άγγελος. Ο μεγάλος. Μονοπλάνο, Γιώργος, πάμε. Στάθης, πλάνο 3. Ξέρω εγώ, μπορεί να πέτρεψες και εσύ το όνομα. Γιατί γελάς. Μετά και το κεφάλι σου, αμαθές, μας πειράζει. Μην χαλάσεις το μαλλί τώρα που το έφτιαξα. Γιατί μου κλέβει και μερικές ατάκες, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, έτσι. Αφού πατάς είναι για πρώτο, ρε. Ναι, κλέβει, αφού λέω... Πρέπει να βρίσκω συνέχεια καινούρια, δεν γίνεται. Πες για το πάρκινγκ. Τι, αυτός είμαι. Τέλος. Δεν θα πάρεις κάτι άλλο. Περίμενε. Με το 3, με το που σου κάνω έτσι. Κοίτα.